1934 ήταν μια αποφασιστική χρονιά για μένα. Ό,τι είχα κάνει ως τότε για να βγω στο θέατρο άρχισε να παίρνει κάποια μορφή. Και τη μορφή αυτή τη χρωστάω στον Πέτρο τον Κυριακό. Στον μεγάλο αυτόν ηθοποιό που δεν τον πρόλαβαν οι γενιές που ζουν σήμερα να τον χαρούνε. Ήταν πράγματι πολύ μεγάλος. Και το ξέρανε τότε όλοι. Και το όνομα Πέτρος Κυριακός ήταν αρκετό για να γεμίσει ό,τι ήταν από κάτω. Του είχα διαβάσει μερικά πράγματα, του αρέσανε. Μ' είχε φωνάξει. Και πήγα, αλλά την εποχή εκείνη έπαιζε μία επιθεώρηση του Γιαννουκάκη. Μελαγχολικός κάθισα στα πίσω καθίσματα, περίμενε να γίνει διάλειμμα, να πάω πάνω να δω τον Πέτρο τον Κυριακό. Και μεταξύ των άλλων είδα και ένα ντουετάκι. Το έκανε μία κυρία Πόπη Μυθυρλή και ο Νίκος Σταυρίδης. Όχι ασάς ο Θεέ, σοβαρολογείς τώρα. Πολύ σοβαρά μιλάω. Και αν ξεκολουθείς να μου κάνεις τον έξυπνο, θα σε πετάξω έξω με τις κλωτσές. Μα αφού όλα συμφωνήσαμε. Άκουσες λέω εγώ. Μα αφού. Αλλιώς δεν έχει φράγκο. Α, τώρα τα αλλάζεις δηλαδή. Θα την πάρεις. Θα τη... Δεν την παίρνω. Πολύ καλά. Τότε θα κάνω και εγώ τη διαθήκη μου και θα τα αφήσω όλα στο φανατροφείο. Αμάν, μη μου λες τέτοια, δε. Μη μου λες τέτοια. Αμάν. Τι έπαθες. Αμάν, μετάραξε. Ποιος. Ε, ποιος. Ποιος μετάραξε. Κανένας δεν μετάραξε. Αμάν. Παναγίτσα μου, τι σκληρός άντρας πούμε. Σκληρός, ξεσκληρός, πάρ' το απόφαση. Εκτός αν είσαι μπλεγμένος με άλλη γυναίκα. Γιατί αν είσαι μπλεγμένος, πάει. Σ' αποκλήρωσα. Ωρε μπλέξιμο. Λέγε. Είναι καμιά άλλη γυναίκα. Ε. Ε. Όχι. Τι άλλη. Αμάν. Έχουμε και το τυρμπουσόν. Αντάξει με καμιά σου ρουλού κακομύρη μου. Ωρα, όχι σου λέω. Δεν τα έχω. Αμάν. Λοιπόν είπαμε. Ας τα λόγια και έλα να φιλείς την αρμονιαστιά σου. Άντε ρε άντρα. Όχι. Δεν την πάρετε την ντομάτα. Τρίφτηρες τη μάπα αυτού νου του σκληρού. Αμάν. Πρέπει να ήτανε. Να ήταν και να μην ήτανε 30, ούτε 30, 25 χρονών, 24. Και τραγουδούσε και πήδα για 3 μέτρα ύψος. Το θαύμασα. Και όταν πήγα μέσα για να δω τον Κυριακό, περνούσε ο Σταυρίδης απ' έξω. Λέω, κύριε Πέτρο, ποιος είναι αυτός. Λέει, ο Νίκος Σταυρίδης. Ένας ηθοποιός, πολύ σπουδαίος παιδί μου, θα γίνει σπουδαίος. Τον κοίταξα. Ξαναβγήκα κάτω και βλέπω ένα γέρα με φαβορίτια, να λέει, ποιος είναι εδώ, ο Σταυρίδης. Αυτός που πηδούσε 3 μέτρα πριν, μάλιστα. Και ύστερα τον είδα να κάνει έναν δάσκαλο. Τρομερή γκάμα, απ' όλα. Είσαστε ο κύριος Ευγένιος, ο μεγάλος δάσκαλος της μουσικής. Δάσκαλε! Την ευχή σας. Την έχεις. Εγώ μπροστά στο καθήκον μου δεν λογαριάζω τίποτα. Η σατανική κόμισσα. Περίμενε να έρθει το θύμα της. Ο Νίκος Σταυρίδης μας έχει αφήσει χρόνους πια και μπορούμε να πούμε ελεύθερα την ηλικία του. Γεννήθηκε το 1910 στο Βαθύ της Σάμου. Η οικογένειά του κάπως ήξερε το Θεμιστοκλή Σοφούλη και μέσω κάποιου κομματάρχη όπως γινόταν τότε, τώρα ποτέ βέβαια, αυτά τα πράγματα, βρήκε μια δουλίτσα στον Πειραιά, σε μια αποθήκη υλικού του στρατού. Τώρα βέβαια, δεν ήταν και πολύ σπουδαίο το ρουσφέτη, τσουβάλια κουβαλούσε ο Κακομοίρης. Όμως ερχόνταν οι Κυριακές, έβαζε τα καλά του, έβαζε το κοστούμάκι του. Και εκείνο που του άρεσε πάρα πολύ ήταν να τραγουδάει. Δηλαδή είχε μία πολύ γερή φωνή τενόρου. Πήγε λοιπόν μια φορά να δει ένα θεατράκι και ενθουσιάστηκε. Λέει, και εγώ θέατρο. Εμφανίζεται την άλλη μέρα στο θέατρο, πάλι με τα καλά του, δεν είχε πάει στη δουλειά του, να βάλει τα ρούχα της δουλειάς, δηλαδή να βάλει το κοστούμάκι του. Και πάει εκεί, βρίσκει την κόρη του Φαρέα, τη Μέρη, η οποία κάτι έπλεκε εκεί. Της λέει, ξέρετε, τραγουδάω πολύ καλά, μπορώ να μπω μέσα, να με δούνε. Μπήκε μέσα, άρχισε να τραγουδάει, αλλά τι είχε συμβεί. Επειδή είχε τρακ στο μπαρ έξω, είχε προλάβει να πιει 4-5. Δεν ξέρει και εκείνος πια, ούτε ήξερε δηλαδή μάλλον πια πόσα ποτηράκια. Και γίνει θηρίο από το κρασί.
Είχε χάσει και το τρακ και όλα. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή και έλεγε το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Είπε και κλέφτηκα, είπε και ηρωικά, είπε και μοντέρνα, είπε τα πάντα. Είχε πολύ ωραία φωνή πράγματι. Οπότε αμέσως τον προσλάβανε και του είπανε, ναι, θα τραγουδάς κυρίως, από εκεί και πέρα θα κάνεις και να κάνει ένα ρολάκι εδώ να βοηθάς το θείο σου, να μην σέβομαι τζάμπα μόνο για τα ηχητικά εφέ. Αυτό ήτανε. Πανεπιστήμιο, είπα. Αυτό δεν γίνεται. Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σας. Σας παρακαλώ κύριε, κάντε μου την καρδιά που γίνεται. Εγώ να φύγω. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Δεν με ξέρεις καλά. Άνοιξε βρε! Άνοιξε βρε τη μάτρα! Άνοιξε βρε! Να σου στήσω τ' άντρα! Να σου τα περάσω στο ρεμό σαν καμπανέλη του δοκάνη! Εσύ μωρή! Δεν μιλάς! Εσύ μωρή! Ανοίξτε βρε καθάρματα! Ανοίξτε βρε! Ανοίξτε βρε! Ανοίξτε βρε! Άνοιξε ρε μουστάκια! Άνοιξε ρε να σου ξεριζώσω το μουστάκι να στο δώσω να το φας! Άνοιξε ρε! Την πρώτη του επαφή με το θέατρο μου την αφηγήθηκε ο ίδιος ο Σταυρίδης και την έχω καταγράψει έτσι ακριβώς όπως μου την είπε. Πήγα στο θεατράκι του Θυσίου, το Έντεν. Έπαιζε ένας μουσικός θείασος με τον Βασίλη Αυλονίτη και την Μαντινιού. Ενθουσιάστηκα με τον Βασίλη και ξελογιάστηκα με την Μαντινιού. Τότε μου γεννήθηκε η επιθυμία να βγω κι εγώ στη σκηνή. Την άλλη μέρα πήγα στο Θυσίο και έφτασα μπροστά στην πόρτα του θεάτρου. Ο θείασος έκανε πρόβες. Στην πόρτα καθόταν η Μαρία, η κόρη του θεατρώνη του Θόδωρου Σκούρα, και έπλεκε. Καθώς πήγα να μπω, με σταμάτησε και με ρώτησε τι ζητούσα. Τα έχασα μπροστά σε αυτό το πρώτο εμπόδιο. Τέλος είπα κοπιάζοντας, θέλω να βγω στο θέατρο. Έχω καλή φωνή και ξέρω πολλά τραγούδια. Ορμά και πια τα σπάζει. Γεια σου κύριε Περικλή, λεβέντη και καμπουζουκλή. Γεια σου Γιώργα ρε, αυτός είσαι. Θυμησέ μου την πρωτοχρονιά να σου χαρίσω που να φάει ένα καράβι. Έγινε. Εξυπνήσε, εξυπνήσε, εξυπνήσε ο Περικλής. Εξύπνησα λέει, να το μάτι μου, καρύδα. Ψήλωσε, ψήλωσε, ψήλωσε στον πόη. Και τις γυναίκες περπατά. Σαν φίνος πλέ, σαν φίνος πλέ η πόη. Ο Νίκος Σταυρίδης ήταν από τους ωραιότερους συνεργάτες. Καταρχήν ήταν από τους κωμικούς που δεν ερχόταν ακατατόπιστος και, πολλές, και όπως συνέβαινε με άλλους και αδιάβαστος. Είχε βέβαια και το προσόν να μαθαίνει γρήγορα. Ήταν πηγαίος και έβρισκε κωμικά στοιχεία τα οποία προσέθεται μέσα στο σενάριο χωρίς να κάνει αλλαγές στο κείμενο και στα αυτά. Μπρος. Πόσες φορές θα το πω, το σπίτι μου δεν είναι night club. Καλά ντε, μη θυμώνεις τώρα και σου ανέβηκε το ζάχαρο. Γίνα, δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Εντάξει, παιδές, τέρμα για απόψε. Το αδερφάκι μου έχει τις κλειστές του. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στο Λουμίδι, ε. Τι να το διαλύσουμε τόσο νωρίς. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Τώρα εσύ τι καταλαβαίνεις. Ε, ας σου βαντήσω το τσουλούφι, ας το δώσω στο χέρι να πλέξεις πουλόβερ. Δεν μ' αρέσουνε τα πουλόβερ. Προτιμώ τα γυλαίκα. Ναι, πήγαινε. Για εξήγησέ μου τώρα, σε παρακαλώ. Τι σε πιέσε και μου κάνε τη βραδιά επιτάφιο. Άσε με σε παρακαλώ να μην ξεσπάσω απάνω σου. Απάνω μου. Ναι. Και γιατί επάνω μου. Γιατί έχω νεύρα. Νεύρα. Έτσι μου έρχεται να πάρω φόρα και να ζήσω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και να δεις χαρές που θα κάνει ο τοίχος. Ε, βέβαια. Εσύ τι ανάγκη έχεις. Λογάριασες ποτέ τις φουρτούνες που περνάει ο αδερφός σου. Αρέσει λεφτά. Λεφτά. Πέρα λεφτά. Α, μαύρες απελπισίες έχει απόψε το αδερφάκι μου.
Τι τρέχει, κύριε Αρίσταρχη, σου χάλασε καμιά δουλίτσα? Ναι, βέβαια. Μου χάλασε η πιο καλή δουλειά που έπιασα μέχρι σήμερα. Κατάλαβα, αέρας. Γίνα, σε παρακαλώ. Έλα τώρα που σου θίξαμε το επιχειρηματικό σου δαιμόνιο. Ναι, βέβαια, κυρία μου, βέβαια. Ξέρεις τι έχασα σήμερα? Ξέρω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0. Ο Σταυρίδης από θίασο σε θίασο, από έργο σε έργο, στέριωσε και τράνεψε και έγινε πάρα πάρα πολύ σπουδαίος. Πάντα όμως και πολύ φιλάθλος. Δεν θυμάμαι κανένα του νούμερο που να μην αναφέρεται στο ποδόσφαιρο. Μαζί του μάλιστα έκανε και το πρώτο της νούμερο η Ρένα Βλαχοπούλου και είπε το ιστορικό. Μου την έφερε η Κερκυραία, αλλά δεν είπε σκέτο Κερκυραία, πρόσθεσε και άλλες δύο συλλαβές που δεν θέλω να τις πω τώρα. Γιατί ξέρετε, εκείνοι οι παλιοί κομικοί της ελληνικής επιθεώρησης δεν λέγανε βομολογίες. Σήμερα έχει πέσει η μόδα. Τώρα ακούς, φόλα μου, θα το ρίξω καμιά μέρα να ησυχάσω με μια για πάντα. Έλα, Παντελή μου, ησύχασε. Πώς να ησυχάσω, μα φίλη, 40 χρόνια τον έχω μπροστά μου. Το φως! Γιατί ήταν στο φως, για να κάνουμε πλούσια τη ΔΕΗ. Τι στα σκοτεινά θα μιλάμε. Γιατί δεν γνωριζόμαστε, πρέπει να βλεπόμαστε. Βέβαια, ποιος θα βγάζει τα λεφτά, ποιος θα βγάζει, εσείς, εγώ θα βγάζω. Και δώσ' του και κέτε τα κιλοβάτ για να χτίσει εργοστάσια η ΔΕΗ. Μάθετε να χαίρεστε τη ζωή σας, μάθετε να γλεντάτε. Σπάσε καλύμανε, ανισόκοπε καραμποφάι. Στο θέατρο και η περισσότερη παρέα που κάναμε ήταν όταν ήμουνα νιόβγαλτο, ας πούμε, κορίτσι στο θέατρο. Είχα πάει μαζί του τουρνέ, μαζί με τον δάσκαλο τον Μουζενίδη και εκεί τον είχα δει το Σταυρίδη. Τι μπορούσε να παίξει. Ξεκινούσε από ελληνικές κωμωδίες, έφτανε μέχρι γαλλικές, κομεντί, τραγουδούσε, χόρευε, τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και τα βράδια μετά τις παραστάσεις, όλοι μαζί πηγαίναμε και τρώγαμε κάπου. Βέβαια, εμείς παιδιά τότε δεν είχαμε το θάρρος να αστειευόμαστε μαζί. Μετά τον καιρό που άρχισα να γυρίζω μαζί του ταινίες, ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα χιούμορ στο γύρισμα. Δεν ήταν ποτέ μουτρωμένος, είχε πάντα το κέφι του. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο. Και βέβαια επικράθηκα πάρα πολύ που χάθηκε πολύ νωρίς. Ήταν ένας άνθρωπος που με έμαθε τι θα πει κωμωδία. Και ξέρω να παίζω κωμωδία και αυτό το οφείλω στον Νίκο το Σταυρίδη. Είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος. Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις. Παναγία μου! Έλα ρε Στέλιο, τι έκανες, γυρίζεις χωρίς καμία δουλειά κι άρχισες. Τι είναι αυτό, κύπηλε η γραβάτα, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει και με παρδράζει. Γρουσουζά πρώτου βαθμού. Έλα μου, δεν θα βάλεις μυαλό με αυτές τις προλήψεις. Σε παρακαλώ Στέλιο, στο ζήτημα αυτό δεν θέλω να επιμένεις καθόλου. Ακούσε κύπηλε η γραβάτα, δεν μου φτάνει η γρουσουζά αυτή της πολυκατοικίας. Ήρθες και εσύ να μου την μεγαλώσεις. Όχι να παραπονιέσαι για την τύχη σου, κοντζάν πολυκατοικία χτίζεις. Ναι, τι την ήθελα τη ρημάδα. Η γνωριμία με τον Νίκο το Σταυρίδη έγινε το 1968, όταν κάναμε μια ταινία, το Χαζομπαμπά. Ήταν, αν θυμάμαι, η δεύτερη ή τρίτη ταινία που έκανα τότε. Κάτι τέτοιο. Είχα τράκα έτσι, θα τον έβλεπα. Ήταν ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός, για μένα τουλάχιστον. Τον έβλεπα στο θέατρο, τον θαύμαζα σαν θεατής. Και κάπου φοβόμουν ότι θα είναι λίγο απόμακρος, θα είναι λίγο έτσι περίεργος, ίσως. Και θυμάμαι με πόση αγάπη με αγκάλιασε, με πόση αγάπη αγκάλιασε όλα τα νέα παιδιά που είμαστε τότε. Αποστόλη, πάρε χαρτιά, πάρε βολήμια, πάρε κατσαβίδια, όχι κατσαβίδια δεν πάνε, πάρε διαβίτες και κάνε πως δουλεύεις να συγκινηθεί ο γέρος σου που του τηλεφώνησα και έρχεται. Τώρα! Μα δεν είπαμε να πας να το ψήσεις πρώτα πριν έρθει και μ' αρχίσει το φάσκελο. Μωρά μας σε διευπρεπή και εργαζόμενο και προπαντός ξουρισμένο θα τον εμαλακώσει η καρδιά του πατέρα. Μόλις σε δει ο γέρος σου Αποστόλη θα συγκινηθεί, θα δακρύσει, θα σ' αγκαλιάσει και θα πει... Κι
Ποιος είναι ο κύριος Βαγγέλης? Ο Χρήστος Αποστόλου είναι ένας από τους πρώτους σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου που έχει γυρίσει ταινίες σχεδόν με όλους τους ηθοποιούς μας. Θα σταθούμε όμως στη συνεργασία του με τον Νίκο Σταυρίδη. Κύριε Αποστόλου, έχετε συνεργαστεί και έχετε γυρίσει ταινίες με τον Σταυρίδη. Ναι. Θυμήστε μας ποια ή ποιες. Αν θυμάμαι καλά, με την Ανθισμένη Μυγαλιά. Ύστερα με τον Μπαλικαρά, μια κωμωδία. Και για την ώρα αυτές θυμάμαι. Στην Ανθισμένη Μυγαλιά ήταν από τα πρώτα του βήματα εκείνου. Όχι. Ήταν από τους παλιούς πλέον ηθοποιούς. Είναι γνωστός, είχε γνωστή φίρμα, μεγάλος ηθοποιός και όλα τέτοια. Όχι, ήταν φίρμα πια. Ήταν φίρμα. Τον διαλέξατε για τον συγκεκριμένο λόγο ή απλώς επειδή ξέρω λίγο ότι τότε είσαστε υποχρεωμένοι να πάρετε κάποιους ηθοποιούς? Όχι, καμία υποχρέωση δεν είχαμε. Η Ανθισμένη Μυγαλιά έχει τόσους πολλούς ηθοποιούς, αλλά ο Σταυρίδης έκανε για το ρόλο του καφετζή, που έπαιζε κιόλα το ρόλο αυτόν και τον έπαιξε πολύ μεγάλη επιτυχία στο έργο αυτό. Ιδάλλως όχι. Δεν έβλεπα κανέναν άλλον καλύτερο από τον Σταυρίδη να κάνει αυτό το ρόλο. Η άλλη ταινία? Ο Παλικαράς, μια κωμωδία. Εκεί έπαιζε τον Παλικαρά. Έκανε ότι ήταν ο δυναμικός ο μεγάλος και στο τέλος αποδεικνύεται ότι είναι ο φοβιτσάρης της παρέας. Αυτό είναι. Με λίγα λόγια, α πούμε. Με αυτήν την ταινία, μάλιστα, είχαμε και προβλήματα, βέβαια, γιατί ναι, με γυρίστηκε βουβή και ύστερα όταν έγινε η φωνοληψία στο στούντιο, βλέπαμε ότι όλοι, ακόμα και ο φωνολήψης, γελούσε με το Σταυρίδη που μιέλα που ντουμπλάριζε, ας πούμε, τη φωνή του. Και για μια στιγμή, χωρίς να το θέλω, βέβαια, παιδιά, λέω, μη γελάτε, παιδιά, γιατί θα έχουμε αποτυχία, δεν θα πετύχει η ταινία. Είναι περίεργο, δεν ξέρω, έθιμο, πώς να το πω δηλαδή, μοίρα, ότι όταν γελάς στο στούντιο, αποτυχαίνει η ταινία. Και πραγματικώς είχε μεγάλη αποτυχία. Τι θα κάνετε? Θα θυμώσουν, σας είπα. Έξω, γέρο εδώ, γέρο εδώ, έξω, έξω. Έξω, αλλά θα πάμε σε άλλη εταιρεία που μας ρίχνει και περισσότερα. Να πάτε όπου στο διόλο θέλετε, μόνο εδώ μισώστε και ξαναπατήσετε. Πάμε ρε Μάρκο, πάμε, γιατί το ερείπιο δεν είναι από μοντέρνο λαϊκό άσμα. Πάμε. Πως με είπε ερείπιο. Προφανώς ήθελα να πούν πως δεν ακολουθείτε το πλέον της εποχής. Εγώ. Α, τώρα θα σου έλεγα και σε ένα καμιά κουβέντα, αλλά άντε, έχει χάρη. Τα αγάπια σας. Ρε, τα χάτια, δεν θέλω χάτια. Δεν θέλω χάτια. Πάτε εκεί απάνω το τραπέζι. Πρέπει να τα πάρετε. Είναι το λίτ του γιατρού σας. Τι να τα κάνω, ρε, τα χάπια. Ένα καλό τραγούδι μπορείς να μου βρεις. Να σου πω εγώ για πότε γίνομαι καλά. Άδικα ταλαιπωρήστε. Δεν πρόκειται ποτέ να μείνετε ευχαριστημένος. Είστε δύσκολος. Εγώ, Διονύση, δεν απελπίζομαι. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα η τύχη μου. Γεια χαρά. Μέρα. Καλημέρα. Τι συμβαίνει, κύριε, τι ήθελετε? Από την τηλεφωνέξη για το τηλέφωνο. Μα δεν ειδοποιήσαμε. Τι σημασία έχει, ρε κοντρέ, αφού το κέντρο παρουσιάζει ανομαλία. Ήρθαμε να τη φτιάξουμε. Εδώ, μέσα στο γραφείο μου. Αφού το γραφείο σου την παρουσιάζει. Ποια? Την ανομαλία. Για τον Νίκο Σταυρίδη μας μίλησαν και θα μας μιλήσουν άνθρωποι της γενιάς του, συνομήλικοι συνεργάτες του και γενικά ηθοποιοί λίγο πολύ της ίδιας ηλικίας. Πολλοί νέοι ηθοποιοί ισχυρίζονται και λένε ότι οι παλιοί, οι φτασμένοι ηθοποιοί δεν τους βοηθάνε και πάρα πολύ δύσκολα παραδίδουν τη σκυτάλη. Την άποψη αυτή έρχονται να μας την καταρρύψουν δύο ηθοποιοί της νεότερης γενιάς, καταξιωμένοι στην επιθεώρηση και στην κωμωδία, η Μάγδα Τσαγκάνη και ο Σωτήρης Τζεβελέκος. Λοιπόν, είναι αλήθεια, Μάγδα, ότι ο Νίκος Σταυρίδης αποτελεί, ας το πούμε, εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ή είναι αλήθεια ότι σε βοήθησε πραγματικά στα πρώτα σου βήματα? Ναι, ακριβώς στα πρώτα μου βήματα, όταν ακόμα ήμουν στο πρώτο έτος της σχολής. Ναι. Ήξερε πόσο τον θαύμαζα και πόσο τον λάτρευα. Και όχι μόνο με βοηθούσε, αλλά προσπαθούσε, επειδή είχα τρακ πάντα, ναι. Έπαιζα σε ένα θέατρο στο Αττικό, Κοδρικτόνος, μια κωμωδία παίζαμε μαζί, και προσπαθούσε να μου κάνει αστεία, με έβλεπε ότι έτρεμα, εγώ πρωτοετής ακόμη στη σχολή, και μου έκανε τη ζωή μου ευτυχισμένη, εύκολη. Εγώ βέβαια τον κοίταζα σαν Θεό, γιατί για μένα ήτανε Θεός. Καλώς τον καουμπόι του Μεσοδικτύου. Πώς θα περάσαμε?
πνίξει. Κοιμισμένα πράγματα. Κοιμισμένα. Να, για να ξυπνήσεις. Μην τολμήσεις άλλη φορά και λείψεις νύχτα από το σπίτι, γιατί θα σου κόψω τα πόδια. Έλα, μωρέ πατέρα, ολόκληρος άντρας είμαι. Άντρας, αν ήσουν άντρας, θα κοιμώσουν στο κρεβάτι σου και θα σηκωνώσουν πρωί-πρωί να φας για μεροκάματο. Ναι, να πάω να δουλέψω για ένα εκατοστάρικο τύπο από χιλιάρικο και πάνω και χωρίς κρατήσεις. Ναι, κατάλαβα. Σου μυρίζεται κρατητήριο. Έχε υπομονή και θα δεις. Ο άγγελος μια μέρα θα φτάσει πολύ ψηλά. Εγώ έχω όνειρα. Έχεις όνειρα και εγώ έχω έξοδα. Και γι' αυτό που έκανες να διενυκτερέψεις εκτός έδρας τρεις μέρες κράτηση. Σπουδαστή σου δεν το βρίσκω με τις μαλλούρες σου. Έσα! Έσα! Α, κι άλλη φορά βρε, αν τολμήσεις να το ξανακάνεις, θα σε κουρέψω με την ξύλη. Και τι είναι το παιδί, φαντάρο! Όχι, λιποτάχτης. Διανυκτέρευσε χωρίς άδεια δημοσίων θεαμάτων. Κάτσε τώρα να κάνεις παρέα με τις κότες. Και τι είμαι, κόκορας! Όχι, κοκορόμυαλος! Ο Νίκος ο Σταυρίδης όμως, από ό,τι ξέρουμε, σε βοήθησε στα πρώτα του βήματα. Εσύ τι σκέφτεσαι, δεν φοβήθηκε εκείνος μήπως του πάρει στο χειροκρότημα, ας πούμε? Συνήθως δεν βοηθάνε αυτοί που φοβούνται, δεν έχουν δηλαδή σιγουριά στον εαυτό τους και δεν πατάνε γερά στα πόδια τους. Ο Νίκος όμως ήταν, ας μου επιτραπεί να το λέω Νίκο, γιατί είχα συνεργαστεί αρκετές φορές μαζί του, μου είχε συμπάθεια και εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν όγκος σαν ηθοποιός. Πάταγε τόσο γερά στα πόδια, δεν είχε να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Τον παρακολουθούσα πολλές φορές από τα παρασκήνια. Έβγαινε αυτός ο ηθοποιός στη σκηνή, ήταν τόσο πληθωρικός, ήταν τόσο άμεσος. Έπαιζε πάνω στη σκηνή και νόμιζε ότι βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού του. Τέτοια αμεσότητα είχε, έφτανε κάτω πολύ. Ναι, καλείς εδώ! Τι σας έλεγα, πλάκωσε η πελατεία. Ω, τον κύριο Χαράλαμπο, πώς από εδώ. Τζόρτζια, εσύ είσαι. Τζόρτζια, καλή μου Τζόρτζια, χρυσή μου Τζόρτζια. Δεν είμαι καλά, θα πεθάνω. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Χαράλαμπο. Ναι, ναι, θα πεθάνω. Μη φωνάς, ακούω. Τζόρτζια, έχω ένα πόνο εδώ, στρογγυλό και αγκαθωτό σαν να ζηνώ, που ανεβαίνει και κατεβαίνει σαν ασανσέρ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, φύνωση. Μα ποιος γελάει, άκουσες γέλια. Γέλια, εγώ δεν άκουσα τίποτα. Και αυτά φαίνεται το κρασί, θα κοπάνησες πάλι. Πίνω για να ξέχνω τον πόνο. Μόνος. Ναι, μόνος. Γιατί κι εγώ αγαπούσα. Κάποια ξανθομαλούσα. Πώς, τη μελπομένη. Τη μελπομένη. Άγιε γέλια, ακούς! Ιδέα σου είναι. Για πες μου λοιπόν. Τι να σου πω. Τι αγαπούσα, Τζόρτζια. Τι αγαπούσα και δεν το ξέρα. Τι να αγαπώ. Σώπα. Ναι, που σου λέω. Αφού την αγαπάς, τότε τι σε εμποδίζει να την πάρεις. Ο Χασάπης. Κάτω, κάτω, παντά, ποιος γελάει. Δεν κατάλαβα. Ο Χασάπης. Ναι, αυτό αγαπάει. Τζόρτζια. Έλα στα καλά σου. Και εσύ που το ξέρεις. Μου το πει η ίδια. Τζόρτζια. Θέλω να πιω. Τζόρτζια. Βάλε να πιω. Τζόρτζια. Μα το πηγάδι γελάνε. Δεν μιμήθηκε τους άλλους. Δεν μιμήθηκε ούτε τον Μπαλιατζή, ούτε τον κλασικό γύφτο, τον κλασικό μεθύστακα ή τον Μενιδιάτη ή τον Βλάχο κτλ. Έκανε ένα δικό του τύπο που περιλάμβανε πολλές φορές τέτοιους τύπους μέσα, ας πούμε. Αλλά ήταν φινέτσικους τύπους. Έκανε το δάσκαλο Μανσχάρη σε μια επιθόρηση, το δάσκαλο, τον φτωχό δάσκαλο, ας πούμε, του χωριού, και είχε μεγάλη επιτυχία. Ύστερα χόρευε, τραγουδούσε. Ήταν ένα ταλέντο αρκετά πλατή από πλευράς καλλιτεχνικής πλευράς. Στάσου, Ρενώτη. Ή εσύ ή εγώ. Θα την πάρουμε. Πάρτι. Στάσου, ρε, αμέσως πάρτι με την πρώτη. Πάρτι με τη δεύτερη. Όχι, ρε, δεν εννοώ αυτό. Αλλά. Όχι. Είμαστε συνεταιράκια ή δεν είμαστε. Όχι, δεν θέλω τεφάλα. Να το πεις. Είμαστε. Είμαστε. Να την παίξουμε. Τι να παίξουμε. Ποιος θα την πάρει. Κορώνα γράμματα. Κέρδισες, Νότι μου. Την παίρνεις. Έχασα, Νότι μου. Την παίρνεις. Α, τίμια πράγματα.
Εγώ θα τη στρίψω. Στρίψε. Λέγε. Γράμματα. Λυλημένα, τιμημένα, νότι. Κύριε. Στάς, να σταυρώσω και τη μεριά μου. Κορώνα. Οπα, κορώνα στο κεφαλάκι σας, νότι μου. Να ζήσετε, να γεράσετε. Καλούς απογόνους, με παιδάκια, νότι μου, με παιδάκια. Ναι, άμα γεννήσει θα σου φυλάξω ένα κανέλι με βούλες. Ήταν μια ταινία μας, τα κίτρινα γάντια, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Νίκος Σταυρίδης. Και είχαν τρομερή επιτυχία. Τρομερή επιτυχία. Από εκεί συνεχίσαμε με τον Σταυρίδη πολλές φορές. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες μου και ήταν σε όλες άψογος. Α, δεν έφυγε εντελώς. Δεν βγαίνει άλλο. Αλλά δεν πολύ φαίνεται κιόλας. Τι είναι αυτό? Τίποτα, ένα λεκεδάκι. Λεκεδάκι? Ναι, λεκεδάκι. Τα κίτρινα γάντια αυτά που πάνε με την κίτρινη τσάντα, τη ζώνη, το... Ναι. Για εδώ. Ορίστε. Αυτό εδώ? Ναι, αυτό. Τι έπιασες? Τι είπες? Λέω, τι έπιασες? Τι έπιασα? Ναι, τι έπιασες, λέω, και λεκιάστηκες. Θέλεις να μάθεις τι έπιασα? Θέλω να μάθω τι έπιασες. Πήγαινε μέσα, Τούλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τι έπιασα? Ναι, γιατί... Σε πληροφορώ, λοιπόν, για να ησυχάσεις, ότι μία κυρία τα είπε που τα πράγματα δεν τα πιάνει ποτέ με τα γάνια. Αυτό λέω. Τώρα, βέβαια, δεν καταλαβες. Εγώ... Άλλο ήθελα να πω. Απαράτα με, βρε, Ορέστη, που ήθελες να πεις άλλο. Λες και ποτέ σου τίποτα άλλο εσύ. Και το κακό είναι ότι δεν ακούς, δεν ακούς. Τι δηλαδή? Άντε και σε κανένα γιατρό που σου λέω. Εδώ δόξα σου, Θεός, έχουμε θαυμάσιους νευρολόγους. Ντους θα σου πει, ηλεκτροσόκ θα σου πει, κανένα ζούρλο μανδύα θα σου φορέσει. Κάπως θα σε συνεφέρει. Δηλαδή εσύ πας στα νεφρόνια και τρελό από πάνω. Στο σημείο αυτό είσαι. Ακούω μουστάκι. Εκεί το μυαλό σου εσένα. Απαράτα με, βρε, Ορέστη, μη σου πω καμιά λέξη βραδιάτικα. Εμπρός. Ναι, ίδια. Τι είναι, μωρέ? Έτσι, να ακούμε και ίδιο. Ο Νίκος Σταυρίδης, μόλις έμπαινε στο στούντιο το πρωί-πρωί, το πρώτο πράγμα που ήτανε, φώναζε «Καφέ!» και ύστερα έλεγε «Καλημέρα, γεια σας παιδιά, τι κάνετε?» Όπου μια μέρα του λέω «Ρε Νίκο, πρώτα καλημέρα και ύστερα καφέ». «Όχι», μου λέει. «Ο καφές», λέει, «είναι η βενζίνα που θα πάρει μπροστά η μηχανή. Λοιπόν, φέρε μου καφέ και μετά έλα να μου ρωτήσεις ό,τι θέλεις και να μου πεις ό,τι θέλεις». Όταν άρχιζε το γύρισμα, ο Νίκος ήταν από τους τοπιούς που πειθαρχούσε. Έκανε μεν τα δικά του, αλλά τα έκανε και στην πρόβα. Οπότε ήξερες τι έπρεπε να διορθώσεις ή όχι. Μπακ, μπακ, καφέ! Σταμάτα. Σταμάτα να μου κάνεις και εσύ τον εραστή. Έλα το παιδάκι μου εσύ. Τι φοράω? Νυχτικό, νυχτικό. Δεν έχω, δεν έχω. Αμάν, πάει η καλύτερη μου σκηνή. Σιγά, θα χαλάσει τη χωρίστρα σου, παλαβιάρι, παλαβιάρι. Μα κύριε Σταυρίδη μου, είναι το βράδυ που απαρνιέται τον πιλότο και υποκύπτει στο κτίνος. Και το κτίνος τι φοράει? Πιτσάμες. Δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχει, δεν έχει. Αμάν, πάει ταινιάρα μου. Πού να τις βρω, πού να τις βρω. Πού να τις βρει, πού να τις βρει, πού να τις βρει μόνο το κτίνος, πιτσάμες. Δεν είσαι, παρακαλώ. Δεν είσαι, παρακαλώ. Πάρ' το αυτό, πήγε να γράψεις κανένα σεναριάκι να μου το φέρεις. Δεν παίζω εγώ αυτά. Πάντα έκανα αστεία, έλεγε ανέκδοτα, βέβαια στην ώρα του 8 παρά 10. Ο Σταυρίδης στο θέατρο, στην πρόβα. Ναι, ταινία όχι, δεν έχω κάνει. Στο θέατρο έχουμε δουλέψει μαζί. Ναι, αυτό την πρώτη φορά. Και δεν είχε ξανατύχει ποτέ, βέβαια, πήγαινα όπου δούλευε, τον έβλεπα. Αλλά στις πρόβες ήταν πολύ ευχάριστος. Mm-hmm. Το τι αστεία, το τι γέλιο. Εμένα ειδικά. Αχ, πρώτα-πρώτα να γδυθώ. Τι να κάνεις? Τι να κάνω? Να γδυθώ. Πώς θα τα πούμε? Καταρχάς, βέβαια, όλα αυτά μου παρουσιαστήκανε τελείως ξαφνικά. Σαν πως εμένα τι μου παρουσιαστήκανε? Αχ, θέλω να πω πως δεν τα περίμενα. Σαν πως εγώ το περίμενα? Δεν το... Αναπάντεχο ήταν, δεν το περίμενα. Αχ, αν βάλετε το χέρι σας. Πού να το βάλω το χέρι μου? Πού να το βάλετε? Ναι. Εδώ. Ναι, το βάλω. Το βάλω. Το βάλω. Εδώ. Εδώ. Είναι καλά? Πολύ καλά. Το αισθάνεσαι καλά? Αχ, πολύ. Ορκίζομαι χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Θυμάμαι που έπαιζα με τον Νίκο παλιά στο θέατρο.
Έκανε έναν ταξιτζή σε μια επιθεώρηση, εγώ έκανα έναν πελάτη, έναν γέρο καρατερίστα. Και βέβαια ο νέος ηθοποιός μάθαινε το κείμενό μου και ακολουθούσε πιστά το κείμενο. Όταν βγαίναμε λοιπόν απ' έξω το παρασκήνιο, μου έλεγε με τον χαρακτηριστικό τρόπο του: «Σωτηράκι, αγόρι μου, είσαι ηθοποιός της Ατάκας, αγοράκι μου. Να λες και δικά σου εδώ η επιθεώρηση θέλει ζωντανά πράγματα. Ό,τι σου έρχεται να το λες, παιδί μου. Να το λες, αγόρι μου». Σε βοήθαγε δηλαδή, σου δίνε το στίγμα του είδους για την επιθεώρηση. Όσο μακριά κι αν πάτε, στη ζωή μου τριγυρνάτε, σαν κλώμα φαντασματά, περασμένες ζωάτες του καιρού χαλάσματα. Το τραγούδι, Λιγουλάκι. Σίγουρα θα θυμηθήκατε τα κορίτσια σας. Αυτό δεν είναι. Όσο να είναι, περασμένες αγάπες είναι αυτές. Όχι, περασμένες. Εγώ νομίζω πως τις αγαπάτε ακόμα. Τι είναι αυτά που λες. Εμείς τι δυο τώρα έχουμε δαγκώσει τη Λαμαρίνα μαζί σου. Α, δεν είπαμε πως θα κάνουμε παρέα και δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Είσαι τουλάχιστον ευχαριστημένη μαζί μας. Μα τι λέτε. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένη όσο αυτές τις μέρες που κυκλοφορώ μαζί σας. Και μάλιστα απόψε. Πάμε λοιπόν στα γυρίσματα. Κάποια πράγματα, επειδή ήμουν και λίγο άπειρος, λίγο έτσι, χωρίς πολλές εμπειρίες στην κωμωδία, κάποια πράγματα δεν τα έλεγα σωστά. Χωρίς λοιπόν να θέλει να με θίξει ή να με προσβάλλει μπροστά σε κάποιους άλλους, ότι ξέρω εγώ δεν το λέω σωστά ή δεν το λες καλά, μόλις σταματούσαμε το γύρισμα ή είχαμε πρόβα, ξέρω εγώ, με έπαιρνε πιο εκεί και μου έλεγε: «Για δοκίμασε να το πεις έτσι, να δεις μου πως ακούγεται καλύτερα». Και είχε δίκιο βέβαια. Εγώ ήταν ευγνωμονώ για αυτά τα πράγματα που μου έμαθε, έστω τα λίγα, γιατί και η εμπειρία που έχω είναι πολύ μικρή, ίσα ίσα μόνο αυτή την ταινία. Δεν είχα την τύχη να δουλέψω άλλη φορά μαζί του. Φίλο το φίλο ρίχνε τα λόγια στο σκοτάδι, σκάλα σαν να κατέβαινε από τη γη στον άδη, βάδιζε και βάδιζε και μουρμούριζε. Πού το πας, ήθελα να ξέρω πού το πας. Ο ποντικός τυρί μυρίστηκε, η φάκα δούλεψε. Βέβαια ο Νίκος ήταν και ένας άνθρωπος πολύ έτσι αλέγκρος, διασκεδαστικός, έπαιζε με τους συναδέλφους επάνω στη σκηνή. Θυμάμαι παίζαμε σε ένα θέατρο στη Μαυροματαίων, στο Κυποθέατρο, σε επιθεώρηση πάλι. Το άρεσαν πάρα πολύ τα σκετσονούμερα, είχε αδυναμία. Λοιπόν και παίζαμε ένα νούμερο, εγώ έκανα έναν αστυνόμο. Ήταν τότε η εποχή με τους φακέλους και λοιπά. Και υποτίθεται τον καλέσαν στο τμήμα και εγώ καθόμουν εκεί, καθόταν δίπλα μου και του άρχισα να του κάνω ανάκριση. Και εκεί λοιπόν μου τον ρωτούσα διάφορα, καθόταν δίπλα μου ο Νίκος. Ο κόσμος βέβαια δεν ήξερε τι έλεγε και τι έξω από το ρόλο του. Mm-hmm. Μόλις το ρώταγα, έσκευε και πριν πει την ατάκα του, μου λέει:
Σωτηράκι μου, η Μανούλα αγοράκι μου είναι καλά και ο πατερούλης. Και εγώ άρχισα να γελάω. Με γελάσαν, μπράβο, καλά. Ο λες κύριε αστυνόμε μου, και έλεγε την ατάκα του. Παρακάτω απάντησε, μου λες καλά, μπράβο αγοράκι μου. Και συνέχιζε, ήταν δηλαδή πάρα πολύ ωραίες, πολύ διασκεδαστικός. Τι γίνεται, θέλουμε τίποτα. Όχι, δεν θέλουμε τίποτα. Λοιπόν, δεσμής, πώς σας φαίνεται το νέο σας περιβάλλον? Α, είμαι ενθουσιασμένη, είστε τόσο καλή και εσείς και ο κύριος Σταμάτης. Ναι, και ο Σταμάτης, καλό παιδί είναι και ο Σταμάτης. Μόνο που είναι λίγο βαρύς, ο λιγόστροπος και αργοκίνητος. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Το γύρας ουγαρέχεται μόνον. Μα δεν είναι γέρος. Ναι, αλλά δεν είναι και νέος, ε. Τάκι τα χρονάκια του, τάκι. Κι όμως φαίνεται νέος. Νέος, τι νέος, μπα. Αφού εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, κάθε πρωί που σηκώνεται για να τσιτώνει το δέρμα του, βάζει κοπρέσεις από ενόπνευμα. Ναι, μεταξύ μας, βέβαια. Ενώ εγώ που λέει ο λόγος και αξίριστος να μείνω, τον άτομο μου φαίνεται, βέβαια. Παλιόγια, ρε Γρηγόρη! Παρδόν, ο κύριος Φορτούλας, δεν με θυμάσαι. Όχι. Δεν είμαστε μαζί, φαντάρι, το 22. Λάθος. Γρηγόρη, τι έπαθες? Δεν είμαι μαζί την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα τα λέγαμε. Τώρα δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε τώρα. Νομίζω ότι ήταν σαν παιδί περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κακίες. Καλοσύνες είχε. Για κακίες δεν ξέρω. Θυμούς μπορεί να είχε. Αλλά αυτά τα ήταν μέσα στα πλαίσια της δουλειάς. Τα οποία όμως τα ξεπερνούσε πάντα και αυτά με χιούμορ. Για πέστε μου παιδάκια. Ποιος ήταν ο Άρης? Εσύ Φώτη. Εγώ! Ποδοσφαιρική ομάδα Θεσσαλονίκης! Ο κακός τον καιρό. Κύριε! Για πες μας Παντελή. Ο Άρης ήτανε Θεός! Του πολέμου! Εσύ, έχεις άλλο φράγκο, ρε. Το τελευταίο μου ήταν. Και το πήρες κουλούρι. Αλλά, να το φυλάξω να πηδάω. Άνια, δε. Είχαμε μια σκηνή όπου αυτός ήταν ο πατέρας μου, εγώ ο γιος. Κάπου εγώ λιγάκι ήμουνα ο αχαήρευτος ο γιος. Εκείνος ο μπαμπάς που είχε δώσει τα πάντα για να σπουδάσω, για να μορφωθώ, για να προχωρήσω στη ζωή. Εγώ κάπου τα είχα παρατήσει όλα αυτά τα πράγματα. Ήθελα, τα είχαμε και καλά να ασχοληθώ, υποτίθεται, με την ποιήση. Και έχουμε μια σκηνή όπου αυτός με έχει διώξει από το σπίτι, έχω φύγει εγώ από το σπίτι. Κάποιος φίλος προσπαθεί να μας φέρει σε επαφή πάλι να γνωριστούμε. Όχι να γνωριστούμε, να σπάσει αυτό το πράγμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ μας. Και μια σκηνή όπου συναντιόμαστε χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το ξέρει. Μπαίνει μέσα στο γραφείο, με βλέπει, στέκεται έτσι. Ποιος είναι ο κύριος Βαγγέλη? Βαγγέλη, σε ρώτησα ποιος είναι ο κύριος. Θα σας πω εγώ. Ρώτησα άλλον να μου πει ποιος είστε. Το παιδί μας είναι Χαράλαμπε. Ο γιος σου! Εγώ, Σοφία, είχα ένα γιο που άφησε μούσια. Άφησε και μαλλί που παρολίγο να το κάνει κότσο και έγινε ρεζίλι στο σκυλιόν και τον έδιωξα. Και σκυλοπατήρισε και σκυλοκοιμήθηκε και σκυλοπίνασε. Ναι, πατέρα, κατά πως λέει και το τραγούδι, είμαστε με μακριά μαλλιά και λίγη γνώση. Αλλά τώρα έφυγαν τα μακριά μαλλιά και ήρθε η γνώση. Και πέταξα τα πείματα και ήρθα να δουλέψω για να σε ξεκουράσω. Αυτά είχα να σου πω, πατέρα, και να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Επίστεψα για την ώρα ότι ήταν ο πατέρας μου, ότι με είχε διώξει από το σπίτι, ότι του είχα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Με έπιασε τέτοια συγκίνηση,
Με πιάσανε κλάματα πάνω στο πλάνο. Νόμιζα ότι μίλαγα με τον πατέρα μου. Γίνεται σκηνή κλαίγοντας εγώ, έχει δακρύσει ο Σταυρίδης και μόλις τελειώνει το πλάνο, βλέπω το Λάσκο καλή του ώρα και κλαίει. Και έχω σταματήσει και κάθομαι και σκέφτομαι μετά, λέω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σου δώσει με τόση ευκολία το γέλιο, μπορεί να σε κάνει να συγκινηθείς τόσο πολύ. Περαντίτσα, περαντίτσα! Κύριε Θεσσαρέστη. Περαντίτσα, κύριε Αραγίτσα. Μα τι λες τώρα. Περαντίτσα, λέω. Περαντίτσα, ναι, βγήκα στη βεράντα, γιατί κακό είναι. Ως περαντίτσα. Ναι. Ως το παραδέχεσαι. Μα γιατί βρε Ορέστη, νομίζεις πως μέσα στα συζυγικά σου καθήκοντα είναι μόλις πατήσεις το ποδαράκι σου μέσα στο σπίτι να με πρίζεις. Ακού, Ρένα. Εγώ έχω μάτι, Ρένα. Εγώ δεν πέφτω εύκολα έξω, Ρένα. Μα την ημέρα που προσώθησαν τα κίτρινα γάντια. Στη τηλεόραση βρήκα ένα μήνυμα του Σταυρίδη στον αυτόματο που σχεδόν έκλαιγε και με ευχαριστούσε αναδρομικά για την ταινία αυτή που του είχα δώσει. Αυτά τα δύο με πείσανε ότι ήταν ειλικρινής όταν έλεγε λόγια αγάπης για μένα. Είναι στον οποίο σας κάποιος αντιψώσερος γεράσιμου και σας περιμένει. Να του πω ότι δεν είστε λόγο. Να του πω ότι πεθάνατε. Όχι, ρε, τι πέθανα, ρε. Έχουμε αμέσως.